Παρακαλούμε τον κύριο Σελιμά, περιβαλλοντολόγο και συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου Ακαντανικών Ωραίων, για ένα σύντομο χαιρετισμό, όπως ζητήθηκε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ προσωπικά και ο Φώτης Περγαντής, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος σήμερα δεν μπορούσε να παρευρίσκεται λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Γιατί είμαι εδώ? Να αποφύγω καταρχάς τους χαιρετισμούς, όπως ο Περιφερειάρχης, να πάω στην ουσία. Είμαι εδώ γιατί είμαι ο συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου Ακαντανικών Ωραίων, φορέας ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διοικεί το Εθνικό Πάρκο Μεσολογγείου και τις περιοχές Natura σχεδόν όλου του νομού Αιτωλοκαρνανίας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι διοικεί το Εθνικό Πάρκο Μεσολογγείου, Λιμνοθάλασσα, Εύβοινο, Αχελό, Βαράσο, Μαχία, και από το 2018 έχουν υπαχθεί στη διοικητική του αρμοδιότητα η Λίμνη Οζερός, Αμβρακία, Τριχονίδα, το Όρος Ακαρνανικά, το Όρος Πανατολικός και το Όρος Αράκινθος. Ποιος είναι ο σκοπός του φορέα διαχείρισης? Να κάνει έργα παρακολούθησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας, να ελέγχει περιβαλλοντικά για θέματα βιοποικιλότητας όλη την περιοχή που διοικείται και διαχειρίζεται και να βοηθάει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών Natura. Η λίμνη Τριχονίδα υπάγεται στο φορέα διαχείρισης από το 2018. Αποτελεί έναν τόπο κοινοτικής σημασίας, ο οποίος μετασχηματίζεται σε ειδική ζώνη διατήρησης με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λίμνη Συμμαχία είναι σε άμεση σχέση με τη λίμνη Τριχονίδα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενότητα. Τι έργα κάνει ο φορέας διαχείρισης σε αυτό το διάστημα? Ο έργος χρηματοδοτείται από το ΕΜΕΠΕΡΑΑ, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιωνίων Νήσων για τις Εχινάδες Νήσους που υπάγονται στη διοίκησή του και φυσικά από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, όπου και εκεί υλοποιεί έργα. Και μάλιστα, επειδή πήραμε προχθές ένα έγγραφο του Περιφερειάρχη να επισπεύσουμε τα έργα, τα επισπεύδουμε και θα έχουμε συμβασιοποιημένα έργα μέχρι τέλος του μήνα για το Λεύκομο που θα κάνουμε για τη λίμνη Τριχονίδα και τη Συμμαχία, για πολυπαραμετρικό εργαλείο που θα τοποθετήσουμε στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγείου Αιτωλικού, παρακολουθώντας τις φυσικοχημικές παραμέτρους, και για την ανακατασκευή του κέντρου πληροφόρησης στο φορέα διαχείρισης που θα έχουμε ανάδοχο το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Για τη λίμνη Τριχονίδα τι κάνουμε συγκεκριμένα? Παρακολουθήσαμε την εξέλιξη της βίδρας. Η λίμνη Τριχονίδα έχει μια πολύ καλή κατανομή και πυκνότητα σε αυτό το είδος άγρια ζωής, τη λούτρα-λούτρα ή αλλιώς βίδρα. Το επόμενο διάστημα προκυρήσουμε έργο παρακολούθησης για τον ανογοβιό. Γιατί είναι σημαντικός ο ανογοβιός, θα αναρωτηθεί κάποιος. Εκτός ότι είναι στον κόκκινο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Άγρια Ζωή, θέλω να ξέρετε ότι οι προνήμφες του ανογοβιού εξαφανίζονται από το ψάρεμα της αθερίνας. Και η αθερίνα είναι ένα εμπορικό είδος για τη λίμνη Τριχονίδα. Και μάλιστα υπάρχει και προσπάθεια να χαρακτηριστεί ως προστατευόμενο προϊόν ονομασίας προέλευσης. Άρα πρέπει να δούμε τη συνέργεια των μέτρων για την προστασία του ανογοβιού και τον χαρακτηρισμό της αθερίνας ως προϊόν ονομασίας προέλευσης, έτσι ώστε να προστατεύσουμε και την οικονομική βάση της περιοχής, αλλά και το περιβάλλον. Επίσης, ελπίζουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο, 2021-2027, να μας παροχωρηθεί το Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχονίδας στο φορέα διαχείρισης, έτσι ώστε να κάνουμε την πύλη οικοτουρισμού της λίμνης Τριχονίδας σε ένα χώρο που είναι πεπαλαιωμένος και απαξιωμένος, θα έλεγα, με χρηματοδότηση πιθανώς την περίοδο 2021-2027, την επόμενη προγραμματική περίοδο, από κάποιο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ή και από το ΜΕΠΕΡΑΑ. Εκτός από τα έργα αυτά που κάνει ο φορέας διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγείου Ακαντανικών Ωραίων, θα ήθελα να σας πω ότι το επόμενο διάστημα θα αλλάξει η δομή του φορέα διαχείρισης, καθώς υπάγεται πια στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, και έτσι θα μειωθεί η έκταση αρμοδιότητάς του, αλλά έχω την αίσθηση ότι ό,τι μειώνεται εμβαθύνεται. Και έτσι θα δώσουμε πιο μεγάλη σημασία σε αυτές τις περιοχές που θα μας απομείνουν και θα είναι το Εθνικό Πάρκο Μεσολογγείου, το Όρος Αράκινθος, το Όρος Πανατολικό και η λίμνη Τριχονίδα. Άρα πρέπει όλοι όσοι είμαστε εδώ να συνεργαστούμε αν θέλουμε να βγει ένα καλό αποτέλεσμα
σε αυτή τη δικασία της μετατροπής του φορέα διαχείρισης σε μονάδα διοίκησης του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και των προστατευόμενων περιοχών της Δυτικής Ελλάδας. Εκτός αυτού, ποια είναι η καθημερινή μας λειτουργία για τη Λίμνη Τριχονίδα? Έχουμε διατυπώσει μια σειρά από έγγραφα για πολλά ζητήματα. Για τα εστίες απορριμμάτων στην παράκτεια ζώνη της Λίμνης Τριχονίδας. Για τα μπαζώματα στην περιοχή της Τραγάνας. Για το μεταχρωματικό όλικο των πλατάνων που έχει συμβεί και εδώ απ' έξω από το μαγαζί αυτό. Και είναι έντονο φαινόμενο σε όλο το βόρειο άξονα της Λίμνης Τριχονίδας. Για τις εκχερσόνες στην περιοχή. Για τα παράνομα δίχτυα. Για τον bypass στο θυρόφραγμα που ενώνει τη λησιμαχία με την Τριχονίδα και δεν λειτουργεί πια το θυρόφραγμα αυτό με ευθύνη του ΤΟΕΒ και του ΓΟΕΒ και έχουμε μια μετακίνηση υβάτινων μαζών από την Τριχονίδα στη λησιμαχία και κατ' επέκταση εκτόνωσή τους είτε στο Δήμικο που ορθώς η περιφέρεια διανοίγει για να υπάρχει καλύτερη εκτόνωση του νερού προς τον ποταμό Αχερλό, αλλά που δεν αρκεί και έτσι ανοίγουμε τις πόρτες της λησιμαχίας και εκτονώνονται στην λιμνοθάλασσα πολλές φορές του Αιτωλικού. Και αυτό βέβαια το θέλουμε, διότι και έχουμε ευθορβισμό και διάφορα φαινόμενα. Δύο προτάσεις για να κλείσω. Η μία πρότασή μου είναι ότι για να προστατέψουμε τη Λίμνη Τριχονίδα και να διατηρήσει αυτή την οικολογική και χημική κατάσταση που έχει με βάση το master plan των υβατικών πόρων για τη λεκάνια απορροής του ποταμού Αχελώου, και δεν είναι τυχαίο ότι έχει καλή οικολογική και χημική κατάσταση, γιατί έχει μεγάλη ικανότητα αυτοκαθαρισμού. Αλλά πρέπει και ο Δήμος να ολοκληρώσει το αποχετευτικό δίκτυο προς το βιολογικό του Αγρινίου για να μην έχουμε λίμματα μέσα στη Λίμνη Τριχονίδα. Πρέπει να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας, η ΑΕΠΟ, όσον αφορά τις κτηνοτροφικές μονάδες, τα ελαιοτριβεία, γύρω από την παρατριχόνια ζώνη. Έχουμε παρατηρήσει έλαια λίμματα μέσα στη Λίμνη Τριχονίδα που υποβαθμίζουν το υδατικό της περιβάλλον. Επίσης, πρέπει να ξεκινήσει η αστυνόμευση της Λίμνης Τριχονίδας. Η Λίμνη Τριχονίδα αστυνομεύονταν για πολλά χρόνια, έχει σταματήσει η αστυνόμευσή της. Δυστυχώς, τα σκάφη της αστυνομικής διεύθυνσης Ακαρνανίας είναι στη Στεριά και όχι στη Λίμνη. Όπως γνωρίζετε, την αστυνομική επόπτευση, την επόπτευση μάλλον των ιστορικών υδάτων, την έχει η ελληνική αστυνομία. Ενώ το λιμεναρχείο την επόπτευση των μεταβατικών υδάτων και των θαλάσσιων υδάτων. Κατά λίγο, καταρχάς, να συγχαρώ και εγώ τους βραβευθέντες μελετητές, αλλά με δύο προϋποθέσεις που τις ξέρουν καλύτερα αυτοί από εμάς. Η μία προϋπόθεση είναι ότι γνωρίζετε πως στην περίοδο αυτή γίνεται ειδική περιβαλλοντική μελέτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε επικοινωνία μου σημερινή, μάλιστα με την ανάδοχο εταιρεία και την κυρία Καλλιδρομήτου, μου είπε ότι σε ένα χρόνο θα καταλήξει αυτή η ειδική περιβαλλοντική μελέτη και σε δύο χρόνια θα καταλήξει το προεδρικό διάταγμα που θα ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Άρα τότε η Λίμνη Τριχονίδα θα έχει αποκτήσει ένα νομικό χαρακτηρισμό που θα μας επιτρέπει ή θα μας απογορεύει πράγματα. Και την τήρηση αυτής της νομοθεσίας θα την έχει στην ευθύνη του ο φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου ή η μονάδα διοίκησης, τέλος πάντων. Το δεύτερο ζήτημα, επειδή φαντάζομαι ότι τις βραβευθείς μελέτες τις έκαναν χωροτάκτες. Η άποψή μου και η άποψη του φορέα διαχείρισης είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδικό χωρικό σχέδιο για τη Λίμνη Τριχονίδα, που θα γίνει σε συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα καθορίσει χρήση γης. Αλλά προσέξτε, αυτό το ειδικό χωρικό σχέδιο θα πρέπει να γίνει μετά την ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Όχι πριν. Γιατί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη θα ορίσει όρους και προϋποθέσεις, όπως κάνει τώρα η οικία του Εθνικού Πάρκου για το Μεσολόγγι, έτσι ώστε μετά να τηρηθεί το χωρικό σχέδιο και εκεί, με βάση τον αναπτυξιακό προγραμματισμό των παρατριχώνιων Δήμων, του Δήμου Αγρινίου και Θέρμου, να υπάρξει συντονισμός και οικονομικών μεγεθών και χωροταξικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.